δεν θα γίνει Βορρά Ιερούς Ηρακλείου στα χέρια των φαν. Εάν δεν γίνει αυτό και δεν πάρουν μέτρα, τι θα γίνει? Η κοινωνία θα είναι ένα τρένο το οποίο θα γκρεμίζεται το ένα βαγόνι μετά το άλλο. Πρέπει να επαναστατήσουμε ειρηνικά. Οι πληστηριασμοί ξεπάγωσαν και ο φόβος των μαζικών κατασχέσεων απλώνεται πάνω από νοικοκυριά, επιχειρήσεις, την παραγωγική γη στο νησί. Φορείς και οργανώσεις κατακλείζονται από την αγωνία του κόσμου που ζητά απαντήσεις μπροστά στον κίνδυνο να διάμεσα σπίτια και περιουσίες να περνούν στα χέρια ξένων φαντ. Αυτές οι περιουσίες χρόνων των πατεράδων, των παππούδων να πάνε στα φαντ. Είναι αμαρτία από το Θεό και δεν μπορεί να πουληθήκαν για κομμάτι ψωμί και εγώ να μην κοιμάμαι τα βράδια φοβούμενος τι θα γίνει η περιουσία της Ένωσης. Η προσωπική αγωνία του Προέδρου της Ένωσης Ηρακλείου που βρίσκεται κάτω από τον ίδιο βραχνά, ενώ τα δάνεια της οργάνωσης δεν έχουν καν περάσει στο κόκκινο, έδωσε τον τόνο στη συνάντηση των φορέων του νομού που προετοιμάζουν αραγές μέτωπο ενάντια στους πληστηριασμούς. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τα νοικοκυριά, το οποίο είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, που σε κάθε περίπτωση, εάν βρεθούν σε αδιέξοδο, θα βρεθεί σε αδιέξοδο ολόκληρη κοινωνία. Η παραγωγική γη, είτε είναι αυτή ατομική, είτε είναι σε οργανώσεις, να πουληθεί σε εξευκολιστικές τιμές σε αυτά τα λεγόμενα ξένα φανς, δηλαδή να φύγει από τα χέρια αυτών που την καλλιεργούν και την παράγουν. Στο εργατικό κέντρο παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη συναντήθηκαν χθες για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι των φορέων που ενώνουν τις δυνάμεις τους, καταθέτουν προτάσεις και δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα βάλει φρένο στη διάλυση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού, με την οποία ισοδυναμούν οι πληστηριασμοί. Θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση να δοθεί μία ή κάποιες λύσεις πάνω σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, περιουσίες. 3.000 πληστηριασμοί βρίσκονται πρώτων πυλών. Δεκάδες χιλιάδες αναμένονται οι διαταγές τους επόμενους μήνες, αναφέρουν οι εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου. Βλέπουμε άμεσα να έρχονται πάνω από 3.000 άμεσα πληστηριασμούς, ενώ υπολογίζεται ότι στους επόμενους μήνες μπορεί οι πληστηριασμοί να ξεπεράσουν τις 160.000 στη χώρα. Διόλου καταφρόνητος ο αριθμός είναι γύρω στα 256 δισεκατομμύρια, το οποίο αποτελείται είτε από κόκκινα δάνεια κατοικιών, επιχειρηματικά, αλλά κυρίως αποτελείται από χρέη και οφειλές προς το δημόσιο, την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τον ΕΦΚΑ πλέον. Οικονομικό και τεχνικό επιμελητήριο, Δικηγορικό Σύλλογος Ηρακλείου συμπράττουν στην προσπάθεια να συγκροτηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων που θα αποκτήσει τη μορφή της νομοθετικής ρύθμισης, η οποία απαιτείται και θα βασίζεται στην παραδοχή ότι αναζητούνται εξειδικευμένες λύσεις κατά περίπτωση. Να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα και να θεσπιστούν διαδικασίες οι οποίες θα είναι. Να υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές, αλλά μη τι άλλο να είναι εξατομικευμένοι. Είμαστε έτσι σε μια κοινή πρόταση, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλους μας για να την προχωρήσουμε και να την διεκδικήσουμε όσο καλύτερα γίνεται.